Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Παρόπολη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Ελένα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται στην ΔΕΗ? Πώς το Θεό Χριστό. Πρόσεξε να δεις το... Πρόσεχε να δεις τι γίνεται, Έλληνα, σήμερα είναι μια σύμπτωση αυτό, διότι αμέσως μετά τον κύριο Σμαρόπουλο θα πάμε και στον κύριο Γιάννη Ήργη, αλλά για άλλο θέμα. Ωραία. Και βρίσκεστε και οι δύο στο γραφείο. Σιδέρη, πάμε λίγο να δούμε αυτή την υπόθεση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πώς είναι δυνατόν, μπορεί να διαρωτηθεί κάποιος, τα Χριστούγεννα κλειστά 100% όλα τα δωμάτια κλειδωμένα στην Καστοριά? Τα νούμερα μπορεί να ευημερούν Χρήστο, αλλά η πραγματικότητα δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Μάλιστα. Δηλαδή πραγματικά είχαμε, πριν το lockdown είχαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κίνηση για την εποχή των εορτών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τις ανάλογες κρατήσεις, με πολύ ψηλά ποσοστά πληρότητας. Ποσοστά όμως που δεν ξέρουμε αν θα υλοποιηθούν, αν θα πραγματοποιηθούν. Εξαρτώμαστε... Μέχρι στιγμής δεν έχετε ακύρωση. Προς το παρόν δεν έχουμε ακυρώσεις, όχι, δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά είμαστε σε αναμονή. Εμείς όπως ξέρεις είμαστε, ο κλάδος μας είναι ανοιχτός, δεν περιμένουμε να μας ανοίξουν, μας κράτησαν ανοιχτούς, έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της πανδημίας και πώς θα ανοίξουν οι κλάδοι της οικονομίας. Μου έλεγε χθες φίλος που θα έρθει κάποιος επίσης φίλος του τα Χριστούγεννα και έψαχνε ξενοδοχείο, ότι είμαστε τόσο σκασμένοι, του έλεγε. Τα παιδιά έχουν τρελαθεί, η γυναίκα έχει τρελαθεί, όλοι μας έχουμε τρελαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μείνουμε Σαλονίκη. Θα έρθουμε Καστοριά. Είναι τόσο αποφασισμένοι αυτή τη φορά να φύγουν, να πάνε κάπου αλλού, να κάνουν τις διακοπές τους, έστω τις χειμωνιάτικες, αίσθημα το οποίο πραγματικά δεν περιγράφεται. Εμείς είμαστε εδώ σε κάθε περίπτωση που θα επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες να τους υποδεχθούμε με ασφάλεια, Χρήστο, και με χαμόγελο πάντα όλους τους επισκέπτες της πόλης μας. Και να σου πω και ένα νέο, μετά από χθεσινή κουβέντα που είχα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη και τον κύριο Βαβιάρα, υπάρχει το ενδεχόμενο, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το μέγιστο δυνατόν επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας, να γίνουν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους του τουρισμού, έτσι, το ξενοδοχείο μας, οργανωμένα και συνδυασμένα, έτσι ώστε να αποδείξουμε το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που θα παρέχει ο κλάδος μας για τις ημέρες των εορτών. Βέβαια υπάρχουν και εδώ δικλείδες ασφαλείας και μπορεί να σου πει κάποιος δύο πράγματα. Πρώτον, για να γίνουν αυτά που συζητάμε ακριβώς σιδέρι τώρα, πρέπει να πάμε σε μια ελάφρυνση της κατάστασης, πρέπει να πάμε σε μια άρση απαγόρευση μετακινήσεων από νομό σε νομό αρχικά. Εννοείται, βεβαίως. Αν δεν υπάρξει αυτό, τότε η συζήτηση είναι έως μη γενομένη. Δεύτερον, υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει, μα αν ανοίξουμε και έρθει εδώ το 100% και δεν υπάρχει δωμάτιο στην Καστοριά, μήπως επαναφέρουμε κορονοϊό εισαγόμενο στο νομό μας? Ναι, βεβαίως δεν μπορούμε να το αρνηθούμε για αυτή την περίπτωση. Είναι ουσιαστικά πώς θα μας κατευθύνουν από την κεντρική κυβέρνηση, Χριστό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς αυτό. Τα μηνύματα που παίρνετε όμως είναι ότι θα επιτραπεί, να ξεκινήσουμε από αυτό το απλό, η άρση της απαγόρευσης, θα έρθει η άρση απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό? Το έχουμε δεν δεδομένο έχουμε αυτό? Μηνύματα. Δεν έχουμε κάποια μηνύματα, Χρήστο, δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Περιμένουμε όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, περιμένουμε και εμείς όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας, τις αποφάσεις της κυβέρνησής μας. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να προσθέσουμε. Ξέρεις γιατί στο ρωτώ, Σιδέρη? Γιατί σήμερα διαραίονται, θα το δεις και πρωτοσέλιδα, 7 Δεκεμβρίου να ανοίξουν τα σχολεία. Θα πάμε σταδιακά. 14 τα εμπορικά, 19 και ή 21, εδώ υπάρχει μια διάσταση, η εστίαση. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να υλοποιηθεί αυτό το σενάριο, Χριστό. Κάπου εκεί ενδιάμεσα θα έχουμε και την άρση απαγόρευση μετακίνηση από νομό σε νομό, λογικά. Ναι. Ίσως στην τρίτη φάση. Υπάρχει η ατομική ευθύνη του καθενός, υπάρχει η ευθύνη των επιχειρήσεων, το να τηρούν τα μέτρα, να τηρούν τα πρωτόκολλα, Χριστό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες με ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να τηρήσει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, να το δούμε αυτό και
να περιμένουμε πραγματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους με ασφάλεια να τους φιλοξενήσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, για να μην διακινδυνεύσουμε περαιτέρω περιπέτειες της κατάστασης της υγειονομικής στον νομό μας και στη χώρα μας. Τώρα, πόσο μεγάλη ανάσα θα είναι και αν θα ανοίξουν και μεγάλα ξενοδοχεία, γιατί αυτό το διάστημα ξέρουμε ότι μεγάλα ξενοδοχεία, επειδή δεν υπάρχει κόσμος και το κόστος να είναι απλά και μόνο ανοιχτά είναι τεράστιο. Έτσι ακριβώς. Πόση μεγάλη πιθανότητα έχουμε, Σιδέρη, να ανοίξουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που είναι και μέλη της Ένωσής σας φυσικά. Από τη στιγμή που θα υλοποιηθεί το σενάριο που ανέφερες πριν λίγο, Χρήστο, και θα έχουμε τη σταδιακή αύξηση και άνοιγμα της αγοράς της χώρας μας, πιστεύω πως και οι συνάδελφοι με τα μεγάλα ξενοδοχεία σίγουρα θα ανταποκριθούν για αυτή. Γιατί ξέρουμε ότι ο τζίρος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ένας πολύ σημαντικός τζίρος, όχι μόνο για μας, αλλά για όλους τους κλάδους της οικονομίας, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη συνέχεια. Όλα αυτά βέβαια στο ζύγισμα πάντα με την υγειονομική κατάσταση. Μάλιστα. Όχι μόνο η οικονομία. Σωστά. Τα ξενοδοχεία από τα μεγάλα που είναι κλειστά αυτή τη στιγμή, μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να κρατάνε δωμάτια για πανενδεχόμενο? Τι εννοείται να κρατάνε δωμάτια, Χριστό? Δηλαδή να λένε ότι να δέχονται τηλεφωνήματα για κρατήσεις. Δεν υπάρχουν τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή. Ό,τι τηλεφωνήματα είχαμε, τα είχαμε μέχρι το lockdown της Κοζάνης. Άρα λοιπόν τα είχαν και τα μεγάλα ξενοδοχεία ουσιαστικά, αυτό θέλεις να πεις? Έτσι ακριβώς. Οπότε τα ποσοστά είναι αυτά, είναι όλες οι κλίνες γεμάτες για τα πολύ μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, Χρήστο, είναι πραγματικά πολύ μεγάλα, αλλά είναι νούμερα σχέτα, είναι νούμερα που περιμένουμε, που ελπίζουμε κάτι από αυτά να υλοποιηθεί. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και για πρωτοχρονιά. Εγώ σκέφτομαι τώρα πολύ μακροπρόθεσμα. Ναι, βέβαια. Είναι ένα πακέτο ουσιαστικά που όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο ουσιαστικά ψάχνει και για τις δύο περιόδους, και για Χριστούγεννα και για πρωτοχρονιά. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε σχέδια πέραν της μιας ημέρας, νομίζω ότι κάπως θα έχουμε βελτιώσει τη ζωή μας τελικά στην κατάσταση. Νομίζω σχέδια δεν πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ποτέ, Χριστό, και όνειρα, και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή να τα υλοποιήσουμε θα είναι ευχής έργων. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι να υλοποιηθεί πραγματικά όλο αυτό το κόνσεπτ, όλη αυτή η διαδικασία, να πλημμυρίσουμε κόσμο υγιέστατο, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία του κορονοϊού, να ξαναπάμε μπροστά τη ζωή μας. Έτσι ακριβώς. Μείνουμε για πολύ καιρό ακόμα έτσι, δεν ξέρω, τρελαθούμε όλοι. Ακριβώς, Χριστό. Λοιπόν, Σιδέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Δεν κλείνεις τη γραμμή, πάμε με μια μουσική ανάσα να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα. Καλημέρα. Βεβαίως. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.